Τα είδαμε την πρώτη μέρα στην τηλεόραση, τα είδαμε τη δεύτερη. Συγκαλέσαμε έτσι μία έκτακτη, να το πούμε, συνεδρίαση μέσω των μέσων της νέας τεχνολογίας, μέσα από τα messenger μας. Παιδιά, κάτι πρέπει να κάνουμε. Δεδομένου ότι το κτίριό μας είναι ένα κλειστό κτίριο αυτή τη στιγμή, οπότε, μιας και δεν μπορούμε να φιλοξενήσουμε δράσεις πολιτισμού, ας φιλοξενήσουμε δράσεις ανθρωπισμού. Παίρνω τηλέφωνο, μιλάω με την κυρία Μπουλαζέρη από τη Μικρασιατική, την Ερατό. Η Μικρασιατική αυτή την πρώτη στιγμή είχε ξεκινήσει μια τέτοια πρωτοβουλία, αλλά υπήρχε και ένα θέμα συντονισμού. Δηλαδή, με ανθρώπους που μιλάω, όλοι έχουν την πρόθεση να βοηθήσουν. Απλά η συγκυρία εδώ είναι ότι είναι δύο συνεργαζόμενα σωματεία και από παλιά. Έχουμε συμμετάσχει σε δεντροφυτεύσεις και έχουμε μία επαφή και μία ευκολία στο να συνεννοηθούμε και να καταστρώσουμε ένα πλάνο. Και έχουμε και φυσικά το συνεργάτη μας στη μεταφορική, το Μαρνέρης, οι οποίοι άνθρωποι από το πρώτο μήνυμα που έστειλαν ενδιαφέρονται να βοηθήσουν, μου έστειλαν ένα ναι σε δευτερόλεπτα. Δωρεάν θα πάνε ό,τι μαζέψουμε αύριο και μεθαύριο στο Φάρο, ως μια πρώτη προσπάθεια. Δεν ξέρουμε αν θα συνεχιστεί. Θα κάνουμε όμως αυτή την προσπάθεια τώρα, αυτό το Σαββατοκυριακό, διότι το άλλο είναι και η γιορτή της Παναγίας και οι άδειες που έχει ο κόσμος. Οπότε, ίσως πολύ γρήγορα πήραμε αυτή την απόφαση, δεδομένης και της συνθήκης. Έτσι, είναι έκτακτης ανάγκης. Αυτά πού ακριβώς θα πάνε τα πράγματα και τι είδη θα συγκεντρώσουν? Λοιπόν, τα είδη αναγράφονται πάνω στην αφίσα. Μία από τις δυσκολίες ήταν ένας φορέας ο οποίος θα τα πάρει. Διότι είναι πολύ πιο εύκολο να τα συγκεντρώσουμε και να τα στείλουμε παρά να τα παραλάβουν και να διανεμηθούν όπως πρέπει και γρήγορα. Οπότε ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός είναι μία εγγύηση για όλα αυτά τα πράγματα. Βλέποντας χθες και στην επίσημη σελίδα του την έκκληση που κάνει, αμέσως σκεφτήκαμε ότι οι αποθήκες του που αναγράφονται και εκείνες και στην Αθήνα, και είναι τα κεντρικά και στα άλλα μέρη, είναι ο πιο ασφαλής προορισμός και με στελεχωμένος. Γιατί επικοινωνήσαμε και με το Σύλλογο των Μικρασιατών στο Προκόπη, αλλά δεν είναι, όπως και ο Φάρος άλλωστε, δεν είναι με μόνιμη βάση άνθρωποι. Στις αποθήκες λοιπόν θα συνεννοηθούμε κιόλας, θα τα υποδεχτούν όπως πρέπει. Τα συλλέγουμε όσπρια ζυμαρικά, κονσέρβες παντός τύπου, ευαπορέ γάλα, παξιμάδια δημητριακά, σκόνη γάλακτος για παιδιά, δηλαδή τα πολύ απαραίτητα, όσπρια, το είπα έτσι, αλεύρι, τα πολύ απαραίτητα για την πρώτη ώρα, που είναι και πιο ασφαλές, χωρίς ψυγείο να μεταφερθούν και να εξυπηρετήσουν την έκτακτη ανάγκη.